Ναι, μιλάμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Δύο λεπτά. Κάνω μια δήλωση. Σε συνέχεια των όσων ήδη γνωρίζετε, να σας ενημερώσουμε ότι από τις 10 η ώρα Ελλάδος σήμερα το πλοίο βρίσκεται εντός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ιταλικής ακτοφυλακής και ως εκ τούτου η διαχείριση του περιστατικού έχει πλέον περάσει το αρμόδιο κέντρο έρευνας και διάσωσης της Ρώμης. Ενώ από το ελληνικό ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης τα δεσμευμένα παραπλέοντα πλοία παραμένουν για παροχή συνδρομή σε συνεργασία με την Ιταλική ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, στην περιοχή υπάρχουν 8 παραπλέοντα πλοία. Επίσης, έχουν ξεκινήσει 2 ρημουλκά από την Πύλο και την Κέρκυρα, 2 πυροσβεστικά πλοιάρια από την Ιγουμενίτσα και την Πάτρα και ένα ρημουλκό από την Ιταλία. Στην περιοχή βρίσκεται ένα αεροσκάφος C-130, ενώ 5 ελικόπτερα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην Κέρκυρα και στο Άκτιο για να συνδράμουν εάν απαιτηθεί. Επίσης, ένα ελικόπτερο Super Puma έχει απογειωθεί και προσπαθεί να προσεγγίσει το κινδυνεύον πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Από τους 478 επιβάτες και πλήρωμα, 150 άτομα έχουν ήδη μετεεπιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο του κινδυνεύοντος πλοίου και 42 εξ αυτών έχουν μετεεπιβιβαστεί με ασφάλεια στο πλοίο Spirit of Piraeus, το οποίο είναι και δίπλα του. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, αφού πνέουν άνεμ εντάσσεως ακόμα και 9 βοφόρ σε συνδυασμό με χαλάζι και βροχή, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι το επιβατικό Cruise Europa έχει καθελκύσει επιτυχώς σωσίβια λέμβο προκειμένου καταβληθεί προσπάθεια μετεπιβίβασης επιβατών από το φλεγόμενο πλοίο. Οι επιβάτες είναι διαφόρων εθνικότητων, εκ των οποίων 234 είναι οι Έλληνες επιβάτες και 34 οι Έλληνες στο πλήρωμα. Όπως σας είπα και πριν, θα γίνεται τακτικότατη η ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο στοιχείο έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ.